η ζωντάνια αυτής της πόλης δεν έχει το τέρι της. Η Καλαμάτα δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη πόλη ολόκληρης της Μεσσηνίας. Είναι ένας ανεξάντλητος πυρήνας ζωής και δραστηριότητας, μια πόλη που τιμά τις ρίζες της, αλλά έχει και το βλέμμα της σταθερά στραμμένο στο μέλλον. Η Καλαμάτα είναι μια νεανική πόλη. Εδώ ζουν και κινούνται περίπου τους 100.000 άνθρωποι. Έχει 100 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν 13.000 παιδιά, πανεπιστημιακές σχολές και ΤΕΗ. Αυτό σας το λέω γιατί οι νέοι άνθρωποι δίνουν τον τόνο λειτουργίας στην πόλη. Και οι νέοι άνθρωποι αυτοί είναι συνεχώς, είναι όλο το χρόνο εδώ. Δεν είναι σε κάποιες πόλεις που έχουν τους φοιτητές, ας πούμε, το χειμώνα και το καλοκαίρι που φεύγουν έχουν πρόβλημα και βλέπεις μία διαφορά. Η Καλαμάτα είναι μία στην Πελοπόννησο και νεανική, όπως λέει και ο Αϊθαλής δημαρχός της, και εκεί στη φιλόξενη σκιά του μεγαλόπρεπου Ταϊγέτου, απλωμένη στις όχθες του ποταμού Νέδοντα, η μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας και δεύτερη της Πελοποννήσου μετά την Πάτρα. Έχει 70.000 περίπου κατοίκους και τον τρόπο να ξεπερνά τις δυσκολίες, να φτιάχνει τη ζωή της και να εμπνέει τους νέους ανθρώπους. Είμαι βέβαιος ότι εμείς την κρίση την περνάμε σχετικά ευκολότερα από άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Υπάρχει κρίση, αλλά θες η ανάπτυξη του τουρισμού. Θες το γεγονός ότι ήρθε η απομόνωση της Καλαμάτας και της περιοχής. Οι θέσεις που δίνονται από τον τουρισμό. Οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος. Η καλή πορεία αρκετών αγροτικών προϊόντων, όχι όλων. Ευελπιστούμε φέτος το λάδι ως παράδειγμα, να έχει μια πολύ καλύτερη τιμή σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και άλλα προϊόντα. Όλα αυτά έχουν βοηθήσει να μην έχουμε ακραίες αντιθέσεις. Η Καλαμάτα, κατά την άποψη πολλών, είναι ένας ευλογημένος τόπος, καθώς οι εδαφολογικές και οι κλιματικές συνθήκες ενθαρρύνουν την καλλιέργεια διάφορων τοπικών προϊόντων. Μέσα στα προϊόντα είναι και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα ξερά σίκα, οι ελιές καλαμών και πολλά άλλα. Η παραγωγή των προϊόντων αυτών, με την εξαγωγή τους σε διάφορες χώρες όλο τον κόσμο, βοηθά στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας. Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, εκτός από μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, έχει αναπτύξει και σοβαρό πρωτογενή τομέα που διαχέεται σε όλο τον παγκόσμιο χάρτη. Και ας ξεκινήσουμε από το ελαιόλαδο, το οποίο έχει κάνει γνωστή τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα σε όλο τον κόσμο. Στον τομέα του ελαιόλαδου παγκοσμίως, παρατηρείται ότι η χώρα μας παρακολουθεί τις εξελίξεις με το συνήθι ελληνικό τρόπο. Σε θεσμικό επίπεδο δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, αλλά σε ιδιωτικό επίπεδο γίνονται σημαντικές προσπάθειες. Η εξαγωγή των προϊόντων αυτών βοηθάει στην εισροή κεφαλαίων στην τοπική οικονομία και εκτός από αυτό προσφέρονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Τη στιγμή που στο οικονομικό μας περιβάλλον το δικαίωμα για εργασία σβήνει μέρα με τη μέρα. Στον νομό Μεσσηνίας, όπως και σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος, το ελαιόλαδο την ώρα που παράγεται κατά την έκθλιψη του καρπού παράγεται με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να διατηρούμε όλα αυτά τα συστατικά του ελαιολάδου που βοηθούν τον οργανισμό, τον ανθρώπινο οργανισμό.
Το λάδι μας έχει μια πολύ καλή πορεία. Το ΠΟΠ Καλαμάτας επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Η ελιά Καλαμάτας είναι ονομαστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Αρχίζει να αναπτύσσεται ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το λάδι τελευταία, αλλά και την ελιά. Δεν πηγαίναμε καλά με τη χοντρολιά τα τελευταία χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ συστηματικές προσπάθειες και εδώ, και αρχίζουν και λειτουργούν και βιοτεχνίες συσκευασίας αρίστης των ελιών, οι οποίες εξάγονται και του λαδιού σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Η οικογένειά μας ξεκίνησε την επιχειρηματική δραστηριότητα το 1962 με τον παππού μου, τον Παναγιώτη Γκούμα, όπου τυποποιούσε τοπικά αγροτικά προϊόντα και τα διέθετε στην αγορά της Ελλάδας. Αργότερα, τις επόμενες δεκαετίες, με την είσοδο του πατέρα μου Γιώργου και της θείας μου Ευτυχίας, άνοιξε ένας νέος ορίζοντας για την επιχείρηση, καθώς ξεκίνησαν οι εξαγωγές. Πρώτα στην Κεντρική Ευρώπη και μετά σε Αμερική και Αυστραλία. Τώρα, μετά από 54 χρόνια δραστηριότητας, εξάγουμε τα προϊόντα τα τοπικά της Καλαμάτας σε πάνω από 18 χώρες, με καλή επιτυχία, και συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητά μας και το σέρβις μας στους πελάτες μας. Ο Πάνος, απόφυτος διοίκησης επιχειρήσεων Πάτρας, και ο Δημήτρης, σπουδαστής του τμήματος Food Marketing and Business Economics του Πανεπιστημίου του Reading στην Αγγλία, αποτελούν τη νέα κινητήρια δύναμη της AgriExpo. Τα τελευταία 5 χρόνια, η τρίτη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς αρχίζουν να εξάγουν νέα προϊόντα όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ξερά σίκα, πορτοκάλια, καρπούζια και πατατόσπορο. Τα ξερά σίκα έχουν πάρα πολλές ιστορικές αναφορές. Πέρα από την Μεσσηνία, συνήθιζαν να τα καλλιεργούν σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική. Αναφορές υπάρχουν από τον Πλούταρχο και από τον Αριστοφάνη. Τα σίκα τα παλαιότερα χρόνια, τα αρχαία χρόνια, συνήθιζαν να τα καταναλώνουν οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε να παίρνουν ενέργεια πριν τον αγώνα για να αποδώσουν καλύτερα. Είναι φημισμένα για την καθαρή ενέργεια χωρίς λιπαρά που προσφέρουν στον ανθρώπινο οργανισμό, και αυτό το εκτιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Το ΣΥΚΟ, εκτός από ένα εξαγώγημο προϊόν, είναι και ένα δυνατό μέσο διαφήμισης για την Καλαμάτα και τον ομό Μεσσηνίας. Η εταιρεία μας εξάγει το προϊόν αυτό στην άλλη άκρη του κόσμου. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένας καταναλωτής στη Νέα Υόρκη, ένας στο Σικάγο, στο Σαν Φραντζίσκο ή στο Μόντρεαλ ή ακόμα και στη Μελβούρνη μπορεί να βρει ΣΥΚΑ Καλαμάτας. Αυτό αποτελεί ένα δυνατό όπλο που πρέπει να εκμεταλλευόμαστε μέρα με τη μέρα, γιατί μπορεί να βοηθήσει στην προβολή της πόλης αλλά και στον τουρισμό της. Υπάρχει πληθώρα προϊόντων εδώ, τα οποία ξαναγεννιούνται. Η Καλαμάτα ήταν και η ευρύτερη περιοχή ριζωμάνα εδώ στο Βάλτο. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε μια αγροτική πολιτική, σοβαρότερη από αυτή που υπάρχει σήμερα και υπήρχε και χθες και προχθές, γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ώστε αυτά τα οποία μας δίνει η γη να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ΣΥΚΙΚΙ ασχολείται αποκλειστικά με το αποξηραμένο ΣΥΚΟ. Έχει ιδρυθεί το 1953 και έως σήμερα λειτουργεί επιτυχώς. Είναι ένας υγιής συνεταιρισμός. Παραλαμβάνουμε όλη την παραγόμενη ποσότητα όλων των ΣΥΚΟ παραγωγών των ομών Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας.
Εν συνεχεία, εφόσον παραλυφθεί αυτές οι ποσότητες των αποξηραμένων σίκων από τους παραγωγούς, έρχονται εδώ στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Καλαμάτας και από εδώ τυποποιούνται και εξάγονται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μαζί με τη Σικική εξάγουν και κάποιοι ιδιώτες μεταποιητές εδώ του νομού μας και όλο το προϊόν στο συνολό του ξεπερνά το ποσοστό του 95%, το οποίο πηγαίνει σε διάφορες χώρες όλου του κόσμου. Η ιστορία της Σικίκη αρχίζει όταν με νομοθετικό διάταγμα ιδρύεται στις 10 Σεπτεμβρίου του 1929 από το κράτος το Γραφείο Προστασίας Ελληνικών Σίκων για να προστατεύσει το ελληνικό σίκο. Η Σικίκη έχει καθαρά εξωστρεφή χαρακτήρα, διαχειρίζεται περίπου 3.000 τόνους, με τον κύριο όγκο της να προέρχεται από την Μεσσηνία. Γύρω στο 92% προορίζεται για εξαγωγές. Παρά τον ισχυρότατο ανταγωνισμό της Τουρκίας, το Πελοποννησιακό σίκο έχει το δικό του φανατικό κοινό που απλώνεται στα πέρατα του κόσμου. Υπήρχε στα χρόνια της ευημερίας, είναι αλήθεια, μια κάμψη στον αγροτικό τομέα. Σε μια περιοχή η οποία ήταν αγροτομάνα. Παρήγαγε τα πάντα. Το μπαστούνι φύτευε στον κάμπο της Μεσσηνίας και έβγαζε φύλλα και άνθιζε. Μέσα στην κρίση αναδιοργανωνόμαστε. Υπάρχουν γύρω στις 10 επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μεσσηνιακών προϊόντων, κυρίως. Κάποιες από αυτές έχουν κατορθώσει και έχουν κερδίσει τη διεθνή αγορά. Υπάρχει εταιρεία αυτή τη στιγμή, η οποία εξάγει σε 30 χώρες περίπου αγροτικά προϊόντα, συσκευασμένα, τα οποία παράγονται εδώ ή επεξεργασμένα. Η εταιρεία μας είναι μια αρκετά παλιά εξαγωγική εταιρεία της περιοχής. Την ξεκίνησε ο παππούς μου το 1939, εξάγοντας μαύρη σταφίδα, την λεγόμενη Κορινθιακή, από τα χωράφια της περιοχής μας στη Μεσσηνία, στην Αγγλία. Αυτό εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι ένα μεγάλο τμήμα της δουλειάς μας, δηλαδή εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με αγρότες και της Μεσσηνίας και από όλη την Πελοπόννησο, αγοράζοντας την Κορινθιακή σταφίδα, την οποία επεξεργαζόμαστε και στέλνουμε στην Αγγλία είτε στα σούπερ μάρκετ είτε στις πολύ μεγάλες αρτοβιομηχανίες της Αγγλίας για κέικ και διάφορες άλλες χρήσεις. Πέρα από αυτό, τη σταφίδα επίσης χρησιμοποιούμε για να παράξουμε το πρώτο ελληνικό βαλσαμικό ξύδι, το βαλσαμικό ξύδι της Καλαμάτας, το οποίο παράγεται αποκλειστικά και μόνο από τη μαύρη σταφίδα την ελληνική. Η μαύρη σταφίδα είναι πάρα πολύ καλή για να παράξει βαλσαμικό ξύδι, γιατί έχει πολλά φυσικά ζάχαρα και είναι και φυσικά σκούρα. Επομένως, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιο άλλο πρόσθετο για να δώσεις τη γλυκύτητα και το χρώμα στο βαλσαμικό ξύδι. Αυτό οδήγησε και στην επιτυχία του προϊόντος, το οποίο είναι το πρώτο σε πωλήσεις βαλσαμικό ξύδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και επίσης είναι και το βασικό όπλο που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε εξαγωγές με αυτό το προϊόν, γιατί το διαφοροποιεί από τον ιταλικό ανταγωνισμό, ο οποίος περιέχει τεχνητές χρωστικές καθώς και συντηρητικά. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε τα προϊόντα μας σε 35 χώρες. Εξακολουθεί η Αγγλία φυσικά να είναι η μεγάλη μας αγορά, αλλά πλέον έχουμε επεκταθεί και πέραν της Ευρώπης, στον Καναδά, στην Αυστραλία, μέχρι και τη Νέα Ζηλανδία. Στη Θουρία Μεσσηνίας, η οικογένεια Παπαδημητρίου φτιάχνει εξαιρετικά ξύδια και μουστάρδες. Σχεδόν 70 χρόνια εμπορικής διαδρομής και 3 γενιές βρίσκονται πίσω από την ιστορία της εταιρείας.
Ο Κώστας Παπαδημητρίου όμως ήταν που μας σύστησε με το ελληνικό μπαλσάμικο ξύδι, διότι μέχρι τότε γνωρίζαμε αυτό της Μοντένα. Τι είναι το μπαλσάμικο? Πρόκειται για ένα ξύδι που αντί να φτιαχτεί από κρασί, γίνεται από βρασμένο μούστο. Υπάρχουν αναφορές στα ομηρικά έπι για την καλλιέργεια της σταφίδας, της μαύρης σταφίδας, η οποία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι καλλιεργείται μόνο στην Πελοπόννησο και στα Ιόνια νησιά, πουθενά αλλού παγκοσμίως. Είναι, όπως είναι η μαστίχα της Χίου, είναι άλλο ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα να μπορούν να καλλιεργηθούν μόνο στην Ελλάδα. Η μαύρη σταφίδα, η κορινθιακή σταφίδα, είχε ανέκαθεν πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομία και της περιοχής, αλλά και της Ελλάδας ολόκληρης. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν το νούμερο ένα εξαγώγημο προϊόν της χώρας και έζησε η Ελλάδα από τις εξαγωγές της μαύρης σταφίδας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, σταδιακά εγκαταλείφθηκε και έχει πλέον η ετήσια σοδιά είναι πολύ μικρότερη από αυτή που κάποτε παρήγαγε. Ωστόσο, τα διατροφικά στοιχεία της μαύρης σταφίδας είναι εξαιρετικά σημαντικά και υπερτερούν των ανταγωνιστικών σταφίδων όπως τη Σουλτανίνα της Τουρκίας, το οποίο αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε αυτό το χαμένο έδαφος. Σκοπός της εταιρείας μας είναι να πατήσουμε πάνω σε αυτή τη διατροφική περιοχή της σταφίδας και να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε και καινούργιες αγορές και να μην βασιζόμαστε πλέον μόνο στην Αγγλία, όπως παραδοσιακά ήταν ο βασικός αγοραστής για τις σταφίδες. Και ομπρέλες να φυτέψεις εδώ θα καρποφορήσουν, είχε πει για τη γη της Μεσσηνίας ο Χαρίλαος Τρικούπης. Πραγματική γη της επαγγελίας. Στη Μεσσηνία παράγονται τα πάντα. Από τις ξακουστές σε ολόκληρο τον πλανήτη ελιές καλαμών και το λάδι της, μέχρι σίκα, σταφίδα, κυπευτικά και εσπεριδοειδή, όλα σημαντικά αγροτικά προϊόντα στα οποία στηρίζεται η οικονομία της. Ένα σημαντικό κομμάτι της παράδοσης της Μεσσηνίας είναι η διατροφή των ανθρώπων της και ο τρόπος που καταναλώνουν όσα τους προσφέρει η εφορυγή τους. Είμαστε μια παραδοσιακή επιχείρηση η οποία ειδικεύεται στα τοπικά προϊόντα όπως το παστό ή σύγκλινο, όπως το λένε στη Μάνη, και τα λουκάνικα. Η δουλειά μας είναι παραδοσιακή, χωρίς συντηρητικά. Καπνίζουμε σε φούρνο με ξύλα και με διάφορες μυρωδιές από τον ταΐγετο, όπως σκοίνα και φασκόμηλα. Μετά το παστό, αφού καπνιστεί, βράζεται με κρασί, λάδι και μπαχαρικά και γίνεται πλέον έτοιμο προϊόν, όπως το βλέπετε εδώ, για κατανάλωση. Ζεστό καυτό έρχεται κάθε μέρα στο μαγαζί μας και, δόξα τω Θεώ, έρχεται ο κόσμος και μας τιμάει με την παρουσία του. Η οικογένεια Οικονομάκου, λοιπόν, έχει μεγάλη έχθρα με τα κακής ποιότητας φαγητά που μπορεί να βάλουμε στο τραπέζι μας. Όλα τα μέλη της, δηλαδή ο Πέτρος Οικονομάκος με τους δύο γιους του, ανατριχιάζουν στη σκέψη και μόνο των συντηρητικών. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος συντήρησης του κρέατος στις εποχές που δεν υπήρχαν ψυγεία ήταν η πάστοση. Το κρέας περνούσε μια σειρά διαδικασιών, ψήσιμο στο αλάτι, βρασμό με κρασί και μπαχαρικά, κάπνισμα κτλ. Τα πιο φημισμένα αλαντικά της Μεσσηνίας προέρχονται από τη βιοτεχνία αλαντικών Οικονομάκου. Το παστό χοιρινό έχει αποσπάσει διακρίσεις σε διαγωνισμούς διευσυγνωσίας στο Λονδίνο για την καλύτερη ποιότητα και γεύση. Όλα τα προϊόντα μας είναι χωρίς συντηρητικά, όπως πάλι είπα, χωρίς γλουτένη, με όλο το μεράκι και την αγάπη που μας διακατέχει για τη δουλειά μας. Και προσπαθούμε πάντα για το δυνατόν καλύτερο να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας αλαντικά στους καταναλωτές.
Μεσσηνίας είναι πολύ πλούσια και από θέματος εδάφους και από θέματος κλίματος. Οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες δηλαδή που επικρατούν στη Μεσσηνία είναι άριστες για όλα τα προϊόντα. Ξεκινάμε δηλαδή από το φιστίκι που είναι υπόγειο, την πατάτα που είναι για αυτή η υπόγεια, πάμε στα κυπευτικά τα διάφορα ντομάτα, μελιδάνα, φασόλια κλπ. Και μετά πάμε στις δεντρώδεις καλλιέργειες που είναι το κυριότερο, αυτό που κυριαρχεί είναι η ελιά και το λάδι, το λιόλαδο δηλαδή και η ελιά, η καλαμαδιανή που λέμε, και το αμπέλι φυσικά, είναι πλούσια σαν γη γενικώς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ο εινικός χάρτης περιλαμβάνει πολλά εινοποιεία, αλλά πραγματικά επισκέψιμα είναι ακόμα λίγα. Τα περισσότερα βρίσκονται στους δήμους της Δυτικής Ακτής, όπου θα πρέπει οι εινόφιλοι να στρέψουν το ενδιαφέρον τους για εινοτουρισμό στη Μεσσηνία. Το κρασί είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της τοπικής γαστρονομίας και αποτελεί κομμάτι της παράδοσης της Μεσσηνίας, αφού αρχαιολογικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η καλλιέργεια του αμπελιού ήταν γνωστή στην περιοχή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σήμερα, αυτή η μακραίωνη παράδοση, σε συνδυασμό με την ανανεωτική διάθεση των αμπελοκαλλιεργητών της περιοχής και τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, έχει ως αποτέλεσμα να παράγονται εξαιρετικής ποιότητας τα φύλλα, τα οποία σε συνδυασμό με την τεχνολογία δίνουν εκλεκτά κρασιά. Αν είναι σωστή η πρώτη ύλη, γίνεται σωστά και το κρασί. Με την παρέμβαση βέβαια τη δικιά μας την εινολογική, για να κάνουμε σωστές ζυμώσεις, για να κάνουμε σωστά κρασιά και να μην χαλάμε την ποιότητα δηλαδή που έχει ήδη το σταφύλι, γιατί μπορεί να έχει ένα πολύ καλό σταφύλι ποιοτικό και αν δεν το χρησιμοποιήσεις όπως πρέπει, να βγάλεις ένα κρασί άχρηστο. Ετικέτες, έχουμε αυτή τη στιγμή 8 ετικέτες εμφιαλωμένα σε μπουκάλια, οι οποίες αντιπροσωπεύει το κάθε ετικέτα κάποιες ποικιλίες. Έχουμε τις βιοεπιλογές στο λευκό και το κόκκινο. Η βιοεπιλογή στο λευκό έχει σαρντονέ και μοσχοφιλέρο, ελληνική ποικιλία εδώ. Το βιοεπιλογές στο κόκκινο έχει καπερνέ και αγιοργήτικο. Ο πάμισος είναι σκέτο σαρντονέ. Ο νέδων είναι σκέτο καπερνέ. Έχουμε το μερλό. Και έχουμε μετά και άλλες τρεις ετικέτες. Τη Βαλέρια, την Αυσικά και την Ισιδώρα. Η Ισιδώρα είναι το λευκό. Και αυτή έχει σαρντονέ μέσα με ασύρτικο. Έχουμε την Αυσικά, η οποία έχει μέσα καπερνέ και μερλό. Και έχουμε και τη Βαλέρια, που έχει γκρανάζ ρουζ και φωκιανό. Οι τοπικοί ίνοι έχουν άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες, αρώματα φρούτων, γεμάτη γεύση και ζωντανό χρώμα. Λευκά ή κόκκινα, είναι όλα εξαιρετικά και αξίζει να τα δοκιμάσετε. Εγώ είμαι η τρίτη γενιά που ασχολούμαι με το αμπέλι και με το κρασί. Ξεκίνησε ο παππούς μου
το 1953, φυτεύοντας τα πρώτα στρέμματα αμπελιού. Στη συνέχεια ο πατέρας μου το 1980 φύτεψε το μεγάλο όγκο των στρεμμάτων που έχουμε ενός σύγχρονου γραμμικού αμπελώνα. Και από το 2005 και μετά ασχολήθηκα και εγώ χρόνο με το χρόνο με το κομμάτι αυτό. Η δική μου ιδιότητα ως γεωπόνος είναι πιο πολύ στο αμπέλι και στην καλλιέργεια του αμπελιού και στις συμβουλές της εταιρείας επάνω στο κομμάτι του αμπελιού. Χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο πολλοί ξένοι επισκέπτες έρχονται και επισκέπτονται και το δικό μας το εινοπείο και άλλα εινοπεία άλλων συναδέλφων. Λόγω και της ανάπτυξης του τουρισμού στη Μεσσηνία και αυτό το κομμάτι χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει ποσοστιαία. Τα οργανωμένα εινοπεία στην περιοχή της Μεσσηνίας είναι περίπου τα 15 εινοπεία. Από εκεί πέρα, λίγο πολύ, αρκετή παραγωγή σταφυλιών επιλέγουν να κάνουν το δικό τους κρασί, είτε για το σπίτι τους, είτε να το εμπορεύονται σε μικρές ποσότητες. Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες που επανέρχονται μέσα στην κρίση. Και χαίρομαι όταν επισκέπτομαι σούπερ μάρκετ και εδώ και στην Αθήνα και έχουν συσκευασμένο με τη φλούδα καλαματιανό φυσί. Πριν 40 χρόνια οργανωμένα. Ο μπαμπάς ξεκίνησε το εμπόριο, ο παραγωγός ο ίδιος και επέκτηνε τη δραστηριότητά του, την εμπορική δραστηριότητα, χωρίς να αφήσει την παραγωγική δραστηριότητα. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε τους παραγωγούς περισσότερο από τον κάθε άλλο, πιστεύω, έμπορα της περιοχής μας. Γιατί ξέρουμε τον αγώνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τις καιρικές συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες. Και αυτή είναι τρομερά δύσκολη η κατάσταση για τον παραγωγό, αλλά και κατ' επέκταση για τον έμπορα. Ελκυστική αρχίζει να γίνεται ξανά η καλλιέργεια της ελληνικής αραχίδας, από την οποία παράγεται το γνωστό σε όλους αράπικο φιστίκι. Η αραχίδα καλλιεργείται στην Ελλάδα, στις περιοχές της Μεσσηνίας, στον Αλμυρό και στις Σέρες, και αφού η Μεσσηνία έχει και σε αυτό την πρωτιά, οδηγηθήκαμε σε μια καλλιέργεια στην περιοχή της Μεσσήνης και με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Καραγεωργίου μάθαμε αρκετά για την καλλιέργεια της αραχίδας και τη δυναμική που αναπτύσσει η καλλιέργεια. Η αραχίδα καταρχήν, γιατί έτσι είναι η ονομασία της κανονικά, είναι από πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή μας. Τουλάχιστον 100 χρόνια ίσως καλλιεργόταν από πιο παλιά. Κάποια στιγμή έτεινε να εκλείψει. Τώρα τελευταία όμως έχει μια καινούργια δυναμική. Ήδη πολλοί κόσμος στην Ελλάδα έχει πάλι στραφεί στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία γενικότερα, προκειμένου να παίρνει φιστίκι αράπικο. Η σπορά γίνεται γύρω στον Απρίλιο με Μάιο εδώ στην περιοχή μας και η συγκομιδή είναι από Σεπτέμβριο μέχρι και Οκτώβριο. Πιστεύουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά. Ήδη είμαστε 4 χρόνια σε αυτό το χώρο. Έχουμε καταξιωθεί στην αγορά. Πολλοί άνθρωποι μας εμπιστεύονται και ψωνίζουν από εμάς. Πιστεύουμε ότι έχουμε δώσει μια όθηση στους παραγωγούς της περιοχής μας ώστε να καλλιεργηθεί σε μεγαλύτερη έκταση αυτή η καλλιέργεια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλλιεργεί σπόρους, δεν βάζει φιστίκη αραχίδα. Άλλες χώρες βάζουν, μόνο εμείς βάζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα σοβαρό, να μην μπορούμε να εισάγουμε πρωτογενή σπόρο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την παραγωγή μας. Με τους σπόρους που ήδη έχουμε και χρησιμοποιούμε από χρόνο σε χρόνο τους ίδιους, αυτοί κάποια στιγμή ευτελίζονται. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη παραγωγή και πολύ τονάζ στον παραγωγό. Τα κέρδη είναι λίγα. Παρ' όλα αυτά, κάτι μένει. Υπάρχουν καλλιέργειες, ξέρω εγώ, στην πατάτα, γιατί ασχολούμαστε και με την πατάτα εμείς εδώ στην περιοχή. Και σαν εμπόριο εμείς ασχολούμαστε και με αυτό. Η πατάτα, κάποιες χρονιές που δεν είναι καλές χρονιές, δεν σου δίνει ούτε ένα ευρώ και έδωσε στο στρέμμα. Ενώ τουλάχιστον το φιστίκι κάτι θα πάρεις. Ζωντανή πόλη με μεγαλύτερο ατούτη στην προνομιακή θέση πάνω στη μεγάλη παραλία, στο μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου. Το ενδιαφέρον σας θα μοιραστεί ανάμεσα στην παραλιακή Περατζάδα και στην παλιά πόλη με το κάστρο. Η παραλιακή Λεωφόρος Ναβαρίνου είναι το υπαριθμόν ένα meeting point της πόλης και το καλύτερο σημείο εκκίνησης για να μπείτε στους ρυθμούς της. Δεκάδες καταστήματα, εστιατόρια, ταβέρνες έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια στην πόλη και προσφέρουν τα πάντα σε εξαιρετικά καλές τιμές. Σε εξαιρετικά καλές τιμές. Και κατά καιρούς γίνονται εδώ και διάφορες εκδηλώσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο ιδιαίτερα τη μεσογειακή διατροφή και εμείς ως μεσογειακή πόλη και μεσογειακή περιοχή μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα από κάθε άλλον και να το αποδείξουμε για την αξία των μεσογειακών προϊόντων και ιδιαίτερα για τη χρήση του ελαιολάδου και της ελιάς που τόσο ευεργετική είναι για τον άνθρωπο. Η Πελοπόννησος αποτέλεσε φέτος το τιμόμενο γαστρονομικό προορισμό 2015 στις ημέρες γαστρονομίας. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Elite Resort στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, το Yamas Restaurant. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μια συνταγή πολύ εύκολη με βάση τα μεσσηνιακά προϊόντα, που είναι ένας χαλβάς με ελαιόλαδο, σταφίδα, σίκο, πορτοκάλι και αμύγδαλο. Είναι μια εύκολη συνταγή, είναι μια συνταγή την οποία εμείς χρησιμοποιούμε εδώ πάρα πολύ και έχει βάσει το ελαιόλαδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα υλικά μας είναι τα εξής. Είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σιμιγδάλι χονδρό, ζάχαρη, σταφίδα ελληνική, σίκο, αμύγδαλο φιλέ, πορτοκάλι και κανέλα για αρωμάτισμα για το χαλβά. Η συνταγή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι που θα φτιάξουμε το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι η διαδικασία για το ζύγισμα των υλικών είναι η εξής. Με ένα ποτήρι νερό ζυγίζουμε ένα ποτήρι ελαιόλαδο, δύο ποτήρια σιμιγδάλι. 3 ποτήρια ζάχαρη, 4 ποτήρια νερό. Δηλαδή είναι πολύ απλό να μετρήσουμε από το 1 έως το 4. 1 ποτήρι ελαιόλαδο, 2 ποτήρια σιμιγδάλι, 3 ποτήρια ζάχαρη, 4 ποτήρια νερό. Ξεκινάμε πρώτα να φτιάξουμε το σιρόπι για το χαλβά. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε το νερό και τη ζάχαρη για να ετοιμάσουμε το σιρόπι. Δεν θέλουμε πάρα πολύ, απλά να λιώσει η ζάχαρη και να αισθανθεί το σιρόπι. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο, θα το αποσύρουμε από τη φωτιά και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να φτιάξουμε το χαλβά. Σε μια κατσαρόλα θα προσθέσουμε το ένα ποτήρι ελαιόλαδο, θα συνεχίσουμε με το σιμιγδάλι και καβουρδίζουμε καλά το σιμιγδάλι. Θα δείτε ότι αλλάζει το χρώμα του, σκουραίνει και ψήνεται.
και ήρθε η στιγμή που θα ρίξουμε μέσα το σιρόπι. Με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο χαλβά μας ετοιμάζεται σιγά σιγά, είναι έτοιμος να δέσει και ήρθε η ώρα που θα βάλουμε μέσα τα αρωματικά μας. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι κανέλα και ξύσμα από πορτοκάλι. Ανακατεύουμε και θα προσθέσουμε και τη σταφίδα. Και στο τέλος το αμύγδαλο. Ο χαλβάς είναι έτοιμος, έχει δέσει και είμαστε τώρα έτοιμοι να σερβίρουμε. Σε ένα πιάτο, με τη βοήθεια από ένα τσέρκι, για να του δώσουμε και σχήμα. Θα προσθέσουμε πάνω λίγο σίκο. Μια μπάλα παγωτό. Λίγο τριμμένο αμύγδαλο. Και έχουμε ετοιμάσει ένα χαλβά με ελαιόλαδο, σίκα, σταφίδα. Έχουμε σερβίρει με παγωτό βανίλια και καβουρδισμένα αμύγδαλα. Το όμορφο και φυσικό περιβάλλον της Καλαμάτας. Η παραλία και οι θάλασσές της, η γαστρονομία και η νυχτερινή ζωή, η καθημερινότητα των κατοίκων της, αλλά και οι δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να μετάσχει ένας επισκέπτης, συνθέτουν ένα προορισμό που μπορεί να σας δελεάσει και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Το μόνο σίγουρο, όπως καταλάβατε από όσα παρουσιάσαμε, είναι ότι η Καλαμάτα πλέον δεν φημίζεται μόνο για τα μαντήλια της.